Τα παλιά αυτοκίνητα εκπέμπουν τοξικά αέρια. Το περιβάλλον εκπέμπει σως. Κέντρο απόσυρσης οχημάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Παραδώστε το παλιό σας αυτοκίνητο, ηλεκτρικές συσκευές, σίδερα και στερεά απόβλητα στο μοναδικό αδειοδοτημένο κέντρο του νομού Ηλίας. Ανακυκλώνοντας, προστατεύουμε το περιβάλλον και εξασφαλίζουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Θέση Μπαλτζίκη, Κολύρι Ηλίας. Τηλέφωνο 2621-0-204-71. Πυργιώτικες δημιουργίες. Γλυκά πάντα ημέρας. Αγνά υλικά και ποιότητα. Ποικιλία και άψογη εξυπηρέτηση. Κορυφαία ποιότητα προϊόντων. Λαχταριστά σιροπιαστά με φρέσκο βούτυρο. Κουλούρια, κέικ, τσουρέκι πολίτικο. Τούρτες και πάστες σε μεγάλη ποικιλία. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις. Άρτος, γλυκό, καφές, παγωτό. Διανομή κατοίκων σε ώρες καταστημάτων. Πυργιώτικες δημιουργίες. Αγίου Γεωργίου 92. Τηλέφωνο 2621-0-36-172. Ποιότητα και αρμονία. Νέα αντίληψη στο χώρο γυμναστικής. Γυμναστήριο Body House. Ένας ξεχωριστός, άνετος χώρος, άρτη εξοπλισμένους με τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Πιλάτες. Aerobic step, power yoga. Ζήσε την εμπειρία με ολοκληρωμένα personal προγράμματα. Body House. Απλά, διασκεδαστικά, αλλά κυρίως αποτελεσματικά, με power plate για ένα όμορφο και υγιές σώμα. Body House. Αφαιθείτε σε ένα μασάζ για χαλάρωση, ανανέωση, τόνωση. Ώρες λειτουργίας 9 το πρωί μέχρι 11 το βράδυ. Πρώτο χιλιόμετρο πύργου κατακόλου. Τηλέφωνο 2621-0-22621. Body House. Κάνε τη γυμναστική τρόπο ζωής. Τώρα προσφορά στα γυναικεία προγράμματα μόνο με 35 ευρώ το μήνα. Λειτουργούν καθημερινά τμήματα kickboxing για παιδιά και ενήλικες από το διπλωματούχο δάσκαλο Γιώργο Παναγιωτόπουλο, κάτοχο μαύρης ζώνης 2 Dan. Έχετε παλιά κοσμήματα που κάθονται στο σιρτάρι ενώ χρειάζεστε μετρητά? Ενιχυροδανειστήριο Pyrgos Gold. Εσείς μας φέρνετε χρυσό, λίρες, νομίσματα, ασίμι, κοσμήματα που δεν φοράτε, καινούρια ή παλιά, κατεστραμμένα και ό,τι άλλο περιέχει χρυσό, και εμείς σας δίνουμε μετρητά. Ενιχυροδανειστήριο Pyrgos Gold. Σε ένα άνετο και εχέμηθο χώρο, με δωρεάν εκτίμηση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας άμεσα με μετρητά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Pyrgos Gold. Ανοιχτά, καθημερινά πρωί-απόγευμα και 24ωρη εξυπηρέτηση κατόπιν επικοινωνίας. Ενιχυροδανειστήριο Pyrgos Gold. Μανολοπούλου 2 και Πατρών, δεύτερος όροφος. Πύργος Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-03-27-826. Άμεσα μετρητά, 24 ώρες ανοιχτά. Αρχαία Ολυμπία, Ανδρίτσενα, Πύργος, Αμαλιάδα, Ανδραβίδα, Λεχενά.
Γέρα Κασατικής, αλλά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα επέλεξαν τη δουλειά μας και την ποιότητα κατασκευής των υδρορώων μας. Με εξειδικευμένα μηχανήματα νέας τεχνολογίας και με ένα άρτια εκπαιδευμένο συνεργείο για τη γρήγορη τοποθέτηση, ερχόμαστε στο χώρο σας για τη μελέτη και κατασκευή των υδρορώων σας χωρίς πολλά μερεμέτια. Υδρορωές και λούκια από γνήσια μέταλλα αλουμινίου και χαλκού με τεράστια αντοχή στις καιρικές συνθήκες, στεγανά, με εργονομία σε πολλά χρώματα και με σχάρα για την προστασία από πουλιά και φύλλα. Κάθετα λούκια με γωνίες που εφάπτουν στον τοίχο και χαρίζουν ομορφιά και εύκολη ροή των υδάτων. Ρωτήστε για τη δουλειά μας, τις τιμές μας και τη συνέπεια που διακρίνει το συνεργείο μας. Υδρορωές Λιακόπουλος, από το 1991 στο Λούκι. Όταν η γραφή γίνεται ένα με το μέταλλο. Όταν ο χρυσός και το ασίμι παίρνουν μορφή. Τότε οι λέξεις γίνονται κόσμημα παντοτινό. Χρυσός, ασίμι. Ρουσόπουλος. Ποιότητα, γεύση, άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση. Ψησταριά Ιθράκα. Ιδανικός χώρος για να απολαύσετε ξεχωριστές γεύσεις. Γύρω χοιρινό ή κοτόπουλο, σουβλάκια σε πίτα ή σε καλαμάκι, κεμπάπ, μπιφτέκια, μπριζόλες, κοτόπουλο σούβλα της χάρας, λουκάνικα και πολλές ακόμα λαχταριστές γεύσεις που σας υπόσχονται ένα αξέχαστο γεύμα. Όλα στα Κάρβουνα. Ψησταριά Ιθράκα. Καθημερινά κοντά σας από τις 11 το πρωί. Τηλεφωνήστε μας από το χώρο της εργασίας ή το σπίτι σας και η παραγγελία σας θα είναι σύντομα κοντά σας. Τηλέφωνο 26 21 0 22 229. Ψησταριά Ιθράκα. Ρίγα Φεραίου 8, Πύργος Ηλίας. Για γεύσεις που θα σας μείνουν αξέχαστες. Έχετε ποτέ φανταστεί έναν χώρο 1200 τετραγωνικών μέτρων που θα έχει τα πάντα για το σπίτι? Και όμως ο χώρος αυτός είναι πραγματικότητα. Στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Βυθούλκας. Εδώ θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για τα πάντα. Πλακάκια, είδη γηίνης, εσωτερικές πόρτες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, χρώματα, εργαλεία, ντουλάπες, είδη εξοχής, έπιπλα κήπου, τζάκια και χιλιάδες ακόμη είδη που θα σας λύσουν τα χέρια. Με μία μόνο επίσκεψη στη νέα έκθεση Βυθούλκας θα βρείτε ό,τι ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Βυθούλκας. Τα πάντα για το σπίτι στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26 21 0 31 595. Τα καταστήματα Παράς καλωσορίζουν την ψηφιακή εποχή στο νομό Ηλίας και σας προσφέρουν ψηφιακός δέκτης κρύπτο μόνο 18,90 στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Τηλεόραση Samsung 22 ιντσών μόνο 159€. Τηλεόραση Full High Definition 32 ιντσών μόνο 199€. Τηλεόραση Full High Definition 39 ιντσών μόνο 299€. Και κάντε τις αγορές σας με όσες δόσεις θέλετε από 10€ το μήνα. Καταστήματα Παράς. Πύργος Πατρών 68. Τηλέφωνο 26 21 0 20 222. Αμαλιάδα, πρώτο κατάστημα Καλαβρίτων 24. Δεύτερο, Μέγκα Παράς, Τέρμα Ναβαρίνου. Τηλέφωνο 26 22 0 20 060. Και στο www.paras.gr. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Κερδίστε αποτροπή δημιουργίας μούχλας της εσωτερικής τυχοποιίας, αποφυγή ρηγμάτων στις όψεις, ενίσχυση του σοβά με ίνες άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol είναι σχεδιασμένα με υψηλές προδιαγραφές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της ενέργειας που καταναλώνετε είναι για θέρμανση και ψήξη. Ενημερωθείτε σωστά για τα προϊόντα Caparol από τη Σταθόπουλος Superior Accessories. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον νομό Ηλίας. Τι? Τόσο μη κάνει τόσο.
Μα τι λέει, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Επειδή δεν πήγες ακόμα για αποκωδικοποιητή ή καινούργια τηλεόραση στον Καραφλό Ηλεκτρονέτ. Ο Καραφλός Ηλεκτρονέτ φέρνει την ψηφιακή εποχή στον νομό Ηλίας. Από 30 Μαΐου το ψηφιακό σήμα έρχεται σε όλο το νομό Ηλίας. Στον Καραφλό Ηλεκτρονέτ θα βρείτε επώνυμους και οικονομικούς αποκωδικοποιητές MBEC 4 αλλά και τηλεοράσεις τελευταίας τεχνολογίας στις πιο συμφέρουσες τιμές. Στον Καραφλό Ηλεκτρονέτ σας προτείνουμε συσκευές για τις δικές σας ανάγκες. Αποκωδικοποιητής από 19,90. Τηλεόραση 32 ιντσεών από 199 ευρώ. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας στο www.karaflos.gr. Προβληματισμός υπάρχει στους πολίτες σχετικά με τις επαναληπτικές εκλογές της Κυριακής για τις δημοτικές, περιφερειακές αλλά και τις ευρωεκλογές. Όσον αφορά την εκλογική αναμέτρηση των αυτοδιοικητικών, βλέπουν σκληρή αναμέτρηση. Σε ό,τι αφορά τις ευρωεκλογές και τη συμμετοχή τους, οι πολίτες δήλωσαν. Θα ψηφίσετε για τις αυτοδιοικητικές στο δεύτερο γύρο και για τις ευρωεκλογές την Κυριακή? Δεν έχετε αποφασίσει ακόμα ή δεν ξέρετε? Δεν είμαι ευχαριστημένος από κανέναν. Ναι. Για τις ευρωεκλογές, ο οποίος είναι αντιπροσωπή μας στην Ευρώπη, τι γνώμη έχετε και πώς το βλέπετε? Δεν μπορώ να διαλέξω πουθενά τίποτα. Για το Δήμο Πύργου, αυτοί που έχουν καταλήξει το δεύτερο γύρο, πώς το βλέπετε? Ελπίζω ο Λιάτσας να την πάρει. Είναι ισόπαλοι, είναι ανταγωνισμός μεγάλος για εμάς εδώ στο Πύργο. Για τις ευρωεκλογές έχετε καταλήξει και έχετε καταλάβει το νόημα των ευρωεκλογών? Το έχω καταλάβει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το πω δημοσίως. Γιατί παίζονται πολλά, είναι πολλά. Είναι άνθρωποι που μιλάνε μέσα από την καρδιά τους, είναι άνθρωποι που μιλάνε μέσα στο κεφάλου. Διοικητικές? Ναι, φυσικά θα ψηφίσω. Τι γνώμη έχετε για τις ευρωεκλογές, το νόημα το έχετε καταλάβει? Όχι βέβαια. Το νόημα πάντως... Κανονικά έπρεπε να ήταν για την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν να το παρουσιάσουν σαν ένα δημοψήφισμα. Σαν δηλαδή να είναι όφελος για τα ίδια τα κόμματα και όχι για τους πολίτες. Ναι, ακριβώς. Δεν ψηφίζω τίποτα. Ούτε για τις ευρωεκλογές? Τίποτα. Ναι, βεβαίως θα ψηφίσω. Τι γνώμη έχετε για τις ευρωεκλογές? Είναι επιτακτική ανάγκη του πολίτη να ψηφίσει. Εγώ είμαι με το Λιατσί. Για να ξεκαθαρίσουμε. Για τις ευρωεκλογές, τι γνώμη έχετε? Είμαι υπέρ του νέου ανθρώπου. Του κύριου Κατσανιώτη. Τα υπόλοιπα είναι δεύτερα. Ο κόσμος πρέπει να μάθει μια φορά να ψηφίσει σωστά. Να ψηφίσουμε. Γιατί να μην ψηφίσουμε? Ο ψήφος είναι ιερός. Να μην ψηφίσουμε. Τι γνώμη έχετε για τις ευρωεκλογές? Πιστεύετε ότι το νόημα οι πολίτες το έχουν καταλάβει? Όχι, δεν το έχουν καταλάβει οι πολίτες το νόημα. Μιλάμε ξεκάθαρα, γιατί και εγώ εχθές επέναγα τον δρόμο εδώ πέρα και ψαχνόμουνα. Και μου δώσανε κάτι ψηφοδέλτια ενός κόμματος να πούμε και λέω στην ηλία. Βάνει κανένας? Γιατί δεν ξέρω αν βάνει κανένας στην ηλία. Το θέμα ευρωεκλογές, τι θα πάω να ψηφίσω, δεν ξέρω κιόλα. Οπότε φταίνε οι πολιτικοί που δεν έχουν δώσει στους πολίτες να καταλάβουν. Μα κοίταξε, οι πολιτικοί φοβούνται τώρα να βγουν και στον δρόμο να συναντήσουν τους πολίτες. Έχουν προηγούμενα οι πολίτες, εγώ και ο καθένας με τους πολιτικούς. Για αυτά που έχουν κάνει και εξακολουθούν να κάνουν. Το ψέμα πάει γόνα. Θα ψηφίσετε στην Κυριακή για το δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών για τις ευρωεκλογές? Ναι. Δεν μπορώ να απαντήσω. Στο ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσω βέβαια. Για τις ευρωεκλογές τι βλέπετε? Τι να βλέπω, δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολα. Παίζεται το παιχνίδι που λέμε στα λαϊκά. Θα δούμε, βλέποντας ή κάνοντας. Για το Δήμο Πύργου που έχουν καταλήξει σε δύο μόνο. Σε δύο μόνο δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να βγει ο γύρος, όπως τον είπαμε, ο Λιατσής ή ο. Πώς τον λένε, τον Τάκη. Ο Αντωνακόπλος. Τώρα θα δούμε, βλέποντας ή κάνοντας. Αποφασίσει ο λαός. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Καλή επιτυχία και στους δύο και να πράξουν έργα. Γιατί βλέπω ο Πύργος πρέπει να φτιαχτεί, να δούμε κάτι καλύτερο για το μέλλον για τα παιδιά. Τους εύχομαι καλή επιτυχία για τους δύο, να είναι καλά οι άνθρωποι. Βεβαίως. Τι γνώμη έχετε για τις ευρωεκλογές? Τι γνώμη να έχω, θα είναι ένας μικρός δείκτης για την κατάσταση των πραγμάτων, κάτι θα δείξει. Ελπίζετε ότι η Ευρώπη θα καταλάβει το νόημα που θα δώσουν οι πολίτες στις ευρωεκλογές? Θα το καταλάβει, αλλά δεν τους διαφέρει. Τι να κάνουμε.
Για το Δήμο Πύργου που έχουμε καταλήξει μόνο δύο, τι βλέπετε? Δεν βλέπω τίποτα. Είναι όλα ρευστά. Θα ψηφίσουμε. Τι βλέπετε για τις ευρωεκλογές? Τι να δούμε για τις ευρωεκλογές? ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσουμε. Ελπίζετε η Ευρώπη να πάρει το μήνυμα των πολιτών? Πρέπει να το πάρει. Για το Δήμο Πύργου που έχουν καταλήξει μόνο δύο, τι βλέπετε? Τώρα έχουν μείνει δύο. Ο Αντωνακόπουλος είναι πιο νέος άνθρωπος και πιο ενεργητικός. Γιατί το Λιατσί τον είχαμε, εντάξει, κάτι έφτιασε, αλλά τον χρέωσε εδώ το Δήμο. Θα ψηφίσω, βέβαια. Για τις ευρωεκλογές, το έχετε καταλάβει το νόημα και για ποιο σκοπό? Το έχω καταλάβει. Το έχω καταλάβει και είμαι υπό σκέψη. Ακόμα είμαι σε δίλημα. Για το Δήμο Πύργο που έχουμε καταλήξει μόνο δύο, τι πιστεύετε? Τι πιστεύω? Ελπίζω να επικρατήσει ο καλύτερος. Βεβαίως και θα ψηφίσουμε. Τι πιστεύετε για τις ευρωεκλογές? Πιστεύω ότι πρέπει να βάλει μυαλό ο κόσμος και να ψηφίσει αυτό που πρέπει να ψηφίσει. Δεν θα πω εγώ, δεν έχω την αρμοδιότητα να το πω, αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος να βάλει μυαλό και να ψηφίσει αυτό που πρέπει. Γιατί μετά δεν θα πρέπει να διαμαρτύρεται κανείς. Η Ευρώπη θα καταλάβει το τελικό αποτέλεσμα που θα βγάλουν οι κάλπες, το μήνυμα των πολιτών προς αυτούς? Πιστεύω ότι αν το μήνυμα είναι υπέρ των λαών της Ευρώπης και του Νότου της Ευρώπης, πιστεύω ότι θα το καταλάβει η κυρία Μέρκελ. Για το Δήμο Πύργο που έχουν καταλήξει μόνο δύο, τι βλέπετε? Και οι δύο άξιοι είναι. Τώρα δεν μπορώ να σου πω με ποιον είμαι και με ποιον δεν είμαι, αλλά μακάρι να βγει ο καλύτερος. Εννοείται θα ψηφίσουμε. Για τις ευρωεκλογές, συγγνώμη, έχετε. Για όλα θα ψηφίσουμε. Απλώς για τις ευρωεκλογές, πολίτες. Να προσέξουμε πιο πολύ το ψήφο εκεί, γιατί υποτίθεται ότι είμαστε στην Ευρώπη και πρέπει εκεί να δώσουμε πιο μεγάλη σημασία για να εξελιχθεί η χώρα καλά. Η Ευρώπη θα καταλάβει το αποτέλεσμα της κάλπης? Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Γι' αυτό θα πρέπει και εμείς να πάμε δυναμικά για να δώσουμε το δείγμα. Για το Δήμο Πύργου που έχουν καταλήξει μόνο δύο, τι βλέπετε? Μεγάλη μονομαχία. Μεγάλη μονομαχία. Ας κερδίσει ο καλύτερος. Θα ψηφίσω. Το ΣΥΡΙΖΑ ποιος είναι? Για τις ευρωεκλογές, οι πολίτες έχουν καταλάβει το νόημα και το σκοπό. Κοίταξε, αυτό καταλαβαίνω εγώ για μια αλλαγή. Αυτό λέω. Πιο πέρα οι υπόλοιποι δεν ξέρω τι κάνουν. Για το Δήμο Πύργου που έχουν καταλήξει μόνο δύο, τι βλέπετε ότι θα γίνεται το βράδυ των εκλογών? Κακώς που έχασαν οι άλλοι. Κανένας από τους δύο δεν μου κάνει. Θα ψηφίσω βεβαίως. Πάντα ψηφίζω. Για τις ευρωεκλογές τι βλέπετε? Ευρωεκλογές τι να βλέπω? Μάλλον η αποχή θα είναι μικρότερη, πολύ πιο μικρότερη. Θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Για το Δήμο Πύργου που έχουν καταλήξει μόνο δύο, πώς βλέπετε το αποτέλεσμα? Των εκλογών? Ναι. Δεν θα έχουμε διαφορές μεγάλες. Ούτε αυτό που λέει ο Τσίπρας θα φύγει η κυβέρνηση. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν έχουμε εθνικές εκλογές, έχουμε ευρωεκλογές. Και ο Λαν στη Γαλλία, είδες, τα ποσοστά του είναι πολύ χαμηλά, φτάσει το 25%. Αλλά η κυβέρνηση δεν πέφτει. Τώρα παραλογίζονται αυτοί, δεν ξέρω τι κάνουν. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Παρασκευή σήμερα είναι η τελευταία μέρα που μπορούμε να παρουσιάσουμε υποψήφιους λόγω των εκλογών, των αυτοδιοικητικών και ευρωεκλογών της 25 Μαΐου. Είναι η τελευταία μέρα. Επίκεντρο όλης αυτής της εκλογικής αναμέτρησης είναι οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Και δει η μονομαχία στο Δήμο Πύργου μεταξύ του επικεφαλής παράταξης ή της παράταξης σύγχρονος πύργους και, και του κυρίου Αντωνακόπουλου που είναι η άλλη παράταξη για τις δημοτικές εκλογές, για το καρέκλα του δημαρχιακού θόκου. Κοντά μας απόψη έχουμε τον υποψήφιο δήμαρχο Γαβρίλη Γιατσή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριε δήμαρχε. Μια μικρή διόρθωση. Δεν είναι για την καρέκλα. Είναι για το καθήκον, είναι για τα ιδανικά, είναι για την αξιοπρέπεια της πόλης, είναι για την προκοπή της, είναι για την ασφαλή πορεία της στο μέλλον.
ότι τουλάχιστον για μένα δεν έχει καμία σχέση η καρέκλα. Δεν είναι θέμα ότι θα εξασφαλίσετε την καρέκλα και θα είναι θέμα επιβίωσης. Είναι τις καρέκλες τις βαρέθηκαν. Η καρέκλα είναι μία και γίνεται η μονομαχία για αυτή την καρέκλα του Δημάρχου. Δεν είναι θέμα πιστεύω ότι δεν θα είναι όποιος θα κάτσει εκεί θα έχει σαν στόχο την επιβίωσή του. Δεν ξέρω, αν και αυτό πολλοί το επιδιώκουν. Τι λέτε? Δεν κάνω κανένα σχόλιο. Δεν κάνετε κανένα σχόλιο? Όχι. Κύριε Δήμαρχε, είσαστε 2 τετραετίες δήμαρχος του Πύργου, 2 τετραετίες που είσαστε υποψήφιος για διάφορους λόγους αποτύχατε. Δεν είναι ώρα να τους διερευνήσουμε αυτούς και πάλι είστε υποψήφιος. Τι έχετε να πείτε και τι... Ξεχάσατε μία. Είναι άλλη μία. Είναι 5. Είναι 20 συν 7 χρόνια. Είναι δηλαδή η δημιουργία του σύγχρονου Πύργου ως αυτοδιοικητικό, όπως έχω πει πολλές φορές, κίνημα το 1994. Ελλάσσον η μειοψηφία την εποχή εκείνη. Είχε την ευθύνη την επόμενη οκταετία του Δήμου και συνέδεσε η παράταξη και εγώ το όνομά μας με την αλλαγή. Το περιμένατε το αποτέλεσμα της κυρίας? Και ένα λεπτό. Και στη συνέχεια είχαμε και 2 ακόμη φορές που βρεθήκαμε στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου και έτσι ολοκληρώσαμε όλο τον κύκλο της δημοτικής, αν θέλετε, διαχείρισης. Μάλιστα. Έχουμε, βγαίνει σαν συμπέρασμα, κύριε Θεοδόρου, ότι αμετακίνητος, επί μία 20ετία ασχολούμαι με τον πύργο. Δεν έκανα ποτέ φτερά για άλλες κατευθύνσεις. Ξέρω τα προβλήματα του πύργου. Έχει γίνει βιωμά μου πια το ότι πρέπει κάθε μου μέρα να εξελίσσεται μέσα σε αυτή την πόλη και έτσι πορεύομαι. Μάλιστα. Το περιμένατε το αποτέλεσμα της Κυριακής? Και βέβαια. Τώρα τελευταία, πολύ ξέρετε... Πολύ σιγουριά βλέπω. Με απόλυτη σιγουριά. Και μάλιστα ήταν μεγαλύτερο, γιατί αν φανταστείτε ότι υπάρχουν, με πληροφορούν, δεν θέλω να πω τον αριθμό, αλλά ένας τραγικά μεγάλος αριθμός άκυρων ψηφοδέλτιων στη δική μας παράταξη. Τώρα, εντάξει, δεν ξέρω πώς συνέβη, θα τα δούμε αυτά, θα τα ψάξουμε λίγο αργότερα. Και αν κάνουμε και μια πρόσθεση που είχε γίνει λάθος και ένα χωριό ολόκληρο που από λάθος παρουσιάστηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το είχαμε χάσει. Πρόκειται για μια περηφανή νίκη, μια νίκη η οποία βέβαια δεν είναι δική μου, αλλά είναι των ανθρώπων που με πίστεψαν, των ανθρώπων που στηρίζουν τις ελπίδες τους στη δουλειά που πρόκειται να κάνουμε. Μάλιστα. Είδαμε τους αντίπαλούς σας να μην κρατάνε αυτό που είχατε πει στη συνέντευξη τύπου που όταν ανακοινώσατε την κάθοδό σας σαν υποψήφιος δήμαρχος του Πύργου. Θυμάστε την ημέρα ότι να είναι η προεκλογική εκστρατεία σε ευπρεπή επίπεδα. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε τώρα στο τέλος και στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση οι αντίπαλοι σας να ξυφουρκούν. Εχθές σας κατηγόρησαν... Υπάρχει αντίπαλος. Εκείνος που χάνει, οπωσδήποτε πανικοβάλλεται. Αυτός που χάνει μετέρχεται όλα τα μέσα προκειμένου να μην χάσει. Εμείς έχουμε την ηρεμία ως παράταξη και εγώ ως φυσικός αρχηγός αυτής της παράταξης ότι την Κυριακή το βράδυ περνάμε σε μια νίκη που δεν θα έχει προηγούμενο στα χρονικά της πόλης μας και που δεν είναι κάτι που με κάνει να κομπάζω αυτή τη στιγμή και να υπερηφανεύομαι και να λέω ότι θα νικήσουμε με ένα μεγάλο ποσοστό που άλλωστε από ό,τι φαίνεται θα είναι εξασφαλισμένο, αλλά ότι ο Δήμος μας θα είναι δυνατός, ο Δήμος μας θα στηρίζεται σε περισσότερες από μία παράταξη, κακά τα ψέματα, δεν πήραμε τις εκλογές από την πρώτη Κυριακή, θα στηρίζεται τουλάχιστον σίγουρα σε 7 παρατάξεις, στους ανθρώπους που στήριξαν δηλαδή και τους άλλους υποψηφίους, μια συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων και άρα οι υποχρεώσεις οι δικές μου μεγαλώνουν, μεγαλώνει η ευθύνη μου, αλλά μεγαλώνει και η δύναμη της πόλης. Θα σας πω κάτι πολύ επιγραμματικά. Στην ομιλία μου στα Χαλκιάτικα είπα ότι θα παρακαλέσουμε τον συντοπίτη μας Υπουργό Εθνικής Άμυνας για να μπορέσουμε να τον πιέσουμε για τη ΣΕΤΗΛ. Σας πληροφορώ ότι αυτό που είπα, χθες με πολύ μου χαρά άκουσα ότι εξηγέλθη. Και βέβαια όχι μη οχλήσεως. Έγινε δηλαδή, αφού προηγουμένως ξεκινήσαμε από τα τώρα να λειτουργούμε για το καλό της πόλης. Σήμερα, αντί να διαφημίζω τον εαυτό μου, ένιωσα γερότατη αγανάκτηση όταν είδα τα ΤΕΗ που ματώσαμε για να φέρουμε στον πύργο, που είχαν φτάσει να έχουν 2.200 παιδιά,
Ο κύριος Καπλάνης, ο πρόεδρος εκεί των ΤΕΗ, γνωρίζοντας ολίγα στοιχεία έχοντας τη διάθεσή του για την ιστορία της δημιουργίας αυτών των τμήματων στον πύργο, όχι μονάχα δεν ενισχύει την κατάσταση, αλλά κοιτάει να τα εξαφανίσει. Λοιπόν, λέμε, όχι, λέμε, δηλαδή τελειώνει το, από τη δική μου πλευρά δεν υπάρχει, υπάρχει πολιτικός πολιτισμός. Και υπήρξε πολιτικός πολιτισμός, όπως πολύ σωστά είπατε, μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου, από τους αξιοπρεπέστατους υποψηφίους όλων των παρατάξεων, ο οποίος ο καθένας υποστήριξε με τον δικό του τρόπο την υποψηφιότητά του, με κόσμιο πάντα τρόπο και χωρίς αντικρίσεις που να δημιουργούν προβλήματα. Μάλιστα, ο κύριος Αντωνακόπουλος, επικεφαλής της παράταξης που θα είσαστε ανταγωνιστές την Κυριακή, σας κατηγόρησε ότι είστε ο δήμαρχος που χρεοκόπησε. Αυτά είναι μπαγιάτικα, κύριε Θεοδωρό, ακούστε να σας πω. Αυτά είναι μπαγιάτικα, χιλιοϋπομένα πράγματα και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει ο κύριος Αντωνακόπουλος όταν κουβαλάει στην πλάτη του και μέσα στα σπλάχνα του μία μάζα ανθρώπων που πήγαν με ένα συμφωνητικό εκεί πέρα και εντάχθηκαν σε αυτόν και, εν πάση περιπτώσει, κουβαλάνε και τη διαχείριση των προηγούμενων 7 χρόνων. Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα. Ότι εκφράζω σε όλους τους δημότες μας, σε όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας μας, του Δήμου μας, ένα μεγάλο καταρχήν ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, τη στήριξη και την αποδοχή τους, που όπως εσείς πολύ καλά περιγράψατε, ότι ήρθε με την πρωτιά της Κυριακής, που με ασαφή τρόπο παρουσιάστηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά με σαφέστερο τρόπο τώρα που τα αποτελέσματα παγιοποιήθηκαν, εκφράζεται και δείχνει ότι η διαφορά ήταν πάρα πολύ μεγάλη, αν υπολογίσουμε και τα εκατοντάδες άκυρα που με προβληματίζουν γιατί ακριβώς υπήρχαν. Με το χέρι λοιπόν στην καρδιά τους βεβαιώνω ότι η δική τους δύναμη, η δική τους συμπαράσταση και συνεργασία είναι εκείνη που με κάνει να αγωνιστώ ως δήμαρχο όλων των πολιτών της πόλης μας και για τα μικρά αλλά και για τα μεγάλα προβλήματα του Δήμου μας. Οι δεσμεύσεις μου για τη συνέχιση του αναμορφωτικού έργου του πύργου και των δημοτικών διαμερισμάτων για την ανάπτυξη, επαναλαμβάνω αυτό που είπαμε προηγουμένως, του ΤΕΗ, για τη διεκδίκηση, αν θέλετε, μιας πανεπιστημιακής σχολής που ήδη στο μυαλό μου έχει μπει στα σκαριά και ήδη υπάρχουν άνθρωποι που προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουν, για την ενδυνάμωση της ΕΤΙΛ που ήδη από χτες είναι γεγονός μετά τα όσα ακούσαμε και τα οποία εξηγέλθησαν από τον αρμόδιο υπουργό, για την καθαριότητα, για τα σκουπίδια, για ένα Δήμο κοινωνικής αλληλεγγύης που προσδιορίσα, κύριε Θεοδόρο, κάτι πολύ βασικό, ότι θα τιμήσω τον άγνωστο πολίτη, τον άγνωστο συμπολίτη μας της κοινωνικής αλληλεγγύης. Δηλαδή δεν θα ξαναδεί ο πύργος φωτογραφίες στις εφημερίδες, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ανθρώπους να μοιράζουν σακούλες και να κάνουν τέτοια. Αυτά θα τα ξεχάσουμε. Η αξιοπρέπεια είναι πάνω από όλα και εμείς θα φροντίσουμε να έχουμε ένα Δήμο που να μην χρειάζεται ούτε σακούλες, ούτε τέτοιες. Αλλά αν και εκεί που χρειάζεται θα πηγαίνει ο ανώνυμος, όπως είπα, πολίτης, τον οποίο θα τιμώ πάντα για να κάνει αυτή τη δουλειά. Και δεν μπορώ να ξεχάσω τον πολιτισμό και την ανάπτυξη που ισχύουν στο ακέραιο. Αυτές οι αντιδεσμεύσεις μου. Τώρα να πω κάτι άλλο. Ότι έχω πλήρη συνέστηση της ευθύνης και του χρέους που ως δήμαρχος θα αναλάβω απέναντι από τους δημότες μας. Δεν πάω να περπατήσω ένα δρόμο με λουλούδια δεξιά-αριστερά. Ξέρω τις δυσκολίες, έχω την εμπειρία, έχω τη δύναμη, έχω τη δυνατότητα να έχω ελπίδα. Και αυτή την ελπίδα που εγώ έχω μέσα μου θέλω να τη μεταδώσω σε όλους τους συμπολίτες μας. Τώρα από εκεί και πέρα η ευθύνη της διακυβέρνησης του Δήμου έχει σχέση περισσότερο με τη δημοκρατία, με τη διαφάνεια, με τη δικαιοσύνη. Ο Δήμος είναι ένα μικρό κράτος. Έχουν χρέος να λυθούν τα σοβαρά προβλήματα που τα οδηγούν από καιρό την κοινωνία μας. Να πάμε, εν πάση περιπτώσει, πιο μπροστά το πύργο, το Βόλακα, τον Ιάδανο και την Ολένη. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, δηλώνετε τακτικά ότι είσαστε ανεξάρτητη παράταξη. Είστε. Απόλυτα. Δεν έχω. Είναι αυτονόητο. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην μπορώ να τον πείσω γι' αυτό. Γιατί θα σας πω κάτι. Αν την παράταξη την είχα φτιάξει πριν από ένα μήνα, θα πήγαινα με συνοπτικές διαδικασίες να την βαφτίσω και θα την έλεγα πράσινη, κόκκινη, μπλε, ανεξάρτητη. Όταν το 1974 έγινε η αστική εταιρεία, η οποία είναι η αφετηρία της Δημοτικής Παράταξης Σύγχρονος Πύργος, βασικός της όρος, η ανεξάρτητη όμως κίνηση Σύγχρονος Πύργος, δεν μπορώ να πω ότι δεν περιέχει ανθρώπους οι οποίοι είναι νεομοδημοκράτες, είναι πασοξίδες παλιά, είναι σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το ΚΚΕ ακόμα. Δεν έχω την ψευδέστηση ότι η παράταξη δική μου δημιούργησε ένα πολιτικό ομοιογενές σώμα, το οποίο, και ξέρετε γιατί έζησε τόσα χρόνια,
Ακριβώς γιατί δεν παρενέβη ποτέ ούτε σε νομαρχιακές εκλογές, ούτε σε περιφερειακές εκλογές, ούτε σε ευρωεκλογές, ούτε σε γενικές. Και απέσπασε το σεβασμό εκείνων που συμμετείχαν. Και γι' αυτό υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Και ελπίζω ότι θα βγάλει κι άλλο θέμα. Για τον εξής λόγο. Μάλιστα. Επειδή σήμερα διαχέεται στην πόλη του Πύργου και στην ευρύτερη περιοχή ότι ο κύριος Λιατσής επιστράτευσε τον κύριο Αβραμόπουλο χτες στον Πύργο προκειμένου να ενισχύσει την παρουσία του εν ώψη των εκλογών, θέλω, γι' αυτό σας λέω, ότι ο κύριος Αβραμόπουλος ήρθε στον Πύργο και λίγο πριν χρησιμοποιήσατε τις φράσεις που είπατε για τη Σετήλ. Ακούσατε. Υπάρχει κάποιος ηλίος που δεν γνωρίζει ότι όταν εγώ ματωμένος, πληγωμένος και με μια δίκη, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, διαδικασία εκλογών, που δεν θέλω τώρα να αναφερθώ σε αυτά τα πράγματα, προσπαθώ να τα ξεχάσω, ευρέθηκα εκτός Δημαρχείου την ώρα που είχα έτοιμο, όπως έχω πει πολλές φορές, το αεροπλάνο να απογειωθεί και να φέρει την ανάπτυξη, να έχει κάνει τον Πύργο Καλαμάτα, για να το κάνω πιο καθαρά, να το καταλάβει ο κόσμος. Καλαμάτα σημερινή, που ευημερεί και που πάνε και δουλεύουν εκεί. Λοιπόν, εκείνη την ώρα εγώ βρέθηκα στη γωνία. Άλλοι με πιστεύαν, άλλοι δεν με πιστεύαν. Βρέθηκε λοιπόν ένας προσωπικός μου φίλος, που εγώ δεν τον εγνώρισα σαν κομματικό φίλο, τον εγνώρισα σαν δήμαρχο της Αθήνας. Έτσι συνεργαστήκαμε, έτσι μου έδωσε τα φώτα του για διάφορες διαδικασίες του Δήμου, έτσι με δέχτηκε. Μετά άρχισε και αυτός να αναγνωρίζει σε μένα κάποια προτερήματα, τα οποία δημιούργησαν μια ισχυρή διαπροσωπική σχέση. Και ως Υπουργός Υγείας με πήγε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, και όταν ήταν κάτι, ένα φοβερά μεγάλο όνειρο για τον οποιονδήποτε μη ασχολούμενο με την πολιτική. Και πήγα και ως διοικητής. Εκεί λοιπόν του έβαλα μια δέσμευση από τότε που πήγα, ότι ξέρεις τίποτα, Υπουργέ μου, εγώ δεν πάω ούτε για τους πράσινους, ούτε για τους μπλε, ούτε για τους κόκκινους. Γιατί στο χώρο αυτό κατησχύει ο πόνος, η αγωνία της επιβίωσης. Και κύριε Κώστα, να σας πω κάτι τελείως συναισθηματικό. Όταν έφυγα από αυτή τη θέση, η καλή μου διευθύντρια του γραφείου, μια εξαιρετική κυρία που στον περισσότερο κόσμο ήταν και γνωστή, τη λέγανε με το μικρό της όνομα η Ρόζα και τα λοιπά, την έπαιρνε όλος ο κόσμος τηλέφωνο, θέλοντας να μου κάνει ένα δώρο και νομίζοντας ότι εγώ είμαι πολιτικός, γιατί εγώ δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ πολιτικό, μου έδωσε ένα ντοσχέ και μέσα υπήρχαν 3.500 ονόματα ανθρώπων που είχαν περάσει και είχαν εξυπηρετηθεί. Λοιπόν, πριν φτάσω στον Πύργο, έπρεπε να πάρω μια απόφαση με το αυτοκίνητο. Και σταμάτησα στον δρόμο, είπα να σταματήσει το αυτοκίνητο και βγήκα έξω. Και έκαψα αυτή την κατάσταση. Μας ακούνε ενδεχομένως αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν είναι χιλιάδες, αλλά μας ακούνε πάρα πολλοί τηλεθεατές. Σας λέω λοιπόν, κανέναν, μα κανέναν από αυτούς που ήρθαν, δεν τον πήρα τηλέφωνο για εκλογικούς λόγους. Τους έχω ξεχάσει, θέλω να τους ξεχάσω, και όσοι μου το υπενθυμίζουν στον δρόμο, φεύγω πάρα πολύ γρήγορα. Θέλετε το τελευταίο που μέσα στην ψυχή μου κυριαρχεί? Εγώ συνδέομαι με τους ανθρώπους με τις εξυπηρετήσεις που μου έχουν κάνει, όχι που τους έχω κάνει. Εκείνες που κάνω εγώ στον κόσμο τις θεωρώ καθήκον μου, καθήκον ανθρώπινο, κοινωνικό. Έτσι με έμαθε η μάνα μου και ο πατέρας μου, έτσι λειτουργήσα από μικρό παιδί και έτσι θα λειτουργώ μέχρι να πεθάνω. Είτε είμαι δήμαρχος είτε δεν είμαι. Άρα λοιπόν, εγώ δεν βγήκα ούτε να φωτογραφηθώ με κανέναν στην εφημερίδα από αυτούς που και να λένε μου σώσε το πόδι, μου σώσε το χέρι κτλ. Αυτός είναι ο Αβραμόπουλος λοιπόν για μένα. Εχθές είχα την τιμιότητα και τη λεβεντιά, βλέποντας ότι δημιουργείται ένα πλειοψηφικό ρεύμα το οποίο έχει σχέση με όλες τις παρατάξεις. Δεν πήγα ούτε στην ομιλία που έκανε και που οπωσδήποτε από ό,τι κατάλαβα είχε κομματικό χαρακτήρα. Δεν έκανα τίποτα απολύτως πέραν από το να τον χαιρετήσω, χωρίς, πέρα από τα φώτα της δημοσιότητας, να μην εκμεταλλευτώ καθόλου την παρουσία του, και είχε την ευγένεια ούτε να πει το όνομά μου όταν είπε για τη Σετήλ. Τώρα πρώτη φορά εσείς μου λέτε ότι κάποιοι άνθρωποι λένε ότι έφερα τον Αβραμόπουλο. Δεν έπρεπε να το μεταφέρω σε εσάς. Όχι. Εγώ ξέρετε μονάχα αυτό που είπα. Κάτι που ακούμε αυτό... εμείς οι δημοσιογράφοι. Όχι. Από τον κύριο υπεύθυνο ζητάμε απαντήσεις. Ξέρετε αυτό που είπα στα Χαλκιάτικα. Είπα ότι ο συντοπίτη. Και το είπα, το είπα στη συγκέντρωση. Τώρα, μεγάλη. Το είχατε πει για τον κύριο Αβραμόπουλο. Είχατε αναφερθεί και στην όχι, εκπομπή. Είπα ότι θα πείσω τον συντοπίτη μας Υπουργό Εθνικής Άμυνας να γεμίσει τη Σετήλ, γιατί θεωρώ πρωταρχική σημασία στη θέμα τη λειτουργία της αγοράς και την κυκλοφορία, εν πάση περιπτώσει, χρήματος σε μια πόλη που είναι τελείως νεκρή. Και τι να τον κάνει το Δήμαρχο η πόλη όταν είναι πεθαμένη οικονομικά? Και εν πάση περιπτώσει θα ήταν αφύσικο, τη στιγμή που βλέπω ότι διαφαίνεται μια μεγάλη νίκη της παραταξής μου
Και βλέπω ότι επανέρχομαι ως δήμαρχος να μην νοιάζουμε έστω και από την προηγούμενη μέρα και να μην εκμεταλλεύουμε και την τελευταία ευκαιρία που είχε σχέση με την κάθοδο του δημάρχου, του δημάρχου του κυρίου Αβραμόπουλου, που σήμερα είναι και υπουργός Εθνικής Άμυνας, για να εκμεταλλεύεται την πόλη. Σήμερα δηλαδή είμαι φίλος του Καπλάνη, που κάθομαι και μιλάω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τον Καπλάνη. Και αύριο και τη Δευτέρα το πρωί πάλι με τον Καπλάνη θα ασχοληθώ, αν θέλει να μας πάρει και τα τελευταία αυτά. Θα περιμένω λοιπόν να έρθει 1η Σεπτεμβρίου, να βρω την πόλη τελείως κατεστραμμένη για να αναλάβω. Όχι, η εντολή που έχω από τον κόσμο και από ό,τι φαίνεται μέσα από την κοινωνία εκφράζεται με ένα συγκινητικό τρόπο είναι ότι μπορώ από τώρα να σκέφτομαι ότι θα είμαι ο δήμαρχος της πόλης μας και άρχισα να λειτουργώ με τη λογική του διεκδικητή, του αγωνιστή, του δυναμικού, αν θέλετε, εκπροσώπου αυτής της πόλης που θα την κάνει πρωτεύουσα του νομού, θέλουν δεν θέλουν όποιοι άλλοι. Θα ήθελα να μιλάμε αρκετές ώρες μαζί, έχουμε πολλά να πούμε, αλλά λόγω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος μέσα στο δελτίο ειδήσεων, θέλω το μήνυμά σας προς τους πολίτες. Εγώ κύριε Θεοδόρου, που θέλω να σας ευχαριστήσω για την καλοσύνη που είχατε σήμερα να με παρουσιάσετε. Αισθάνομαι το βάρος της ιστορικής ευθύνης για το Δήμο μας, για αυτή την πενταετία. Θα το σηκώσω όχι μόνος μου, θα το σηκώσω με όλες τις παρατάξεις. Θα τους πείσω ότι πρέπει καθημερινά να ελέγχουν. Δεν θα αφήσω κανένα στοιχείο αλαζονίας στους δικούς μου, δεν θα αφήσω κανένα περιθώριο αλαζονικής συμπεριφοράς και κακοδιοίκησης. Θα λειτουργήσουμε μέσα κάτω, από άπλετο φως, σε μια γυάλα θα είμαστε μέσα. Θα δώσω γραφεία σε όλες τις παρατάξεις μέσα στο Δημαρχείο. Θα δώσω διοικητική υποστήριξη, θα ενημερώνονται για όλα. Θα μπαίνουν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το αναβαθμισμένο Δημοτικό Συμβούλιο, και θα μπορούν να ισχυρίζονται και τα αντίθετα, αλλά με επιχειρήματα σωστά. Και αυτή η δημοκρατική, ο δημοκρατικός, αν θέλετε, εξυγχρονισμός του Δημαρχείου και του Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι το σέρβις, το πρώτο σέρβις που θα γίνει στη μηχανή του Δήμου για να μπορέσει να αποδώσει και να κάνει πολλά χιλιόμετρα. Γιατί όλοι αγαπάμε και πονάμε αυτόν τον τόπο που γεννηθήκαμε. Η Δευτέρα, για μένα τη Δευτέρα, ξημερώνει η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο για το Δήμο μας, για ένα καλύτερο αύριο για τους συμπολίτες μας και εμένα ξημερώνει η τελευταία εκλογική περιπέτεια. Σε αναμέτρηση. Ναι, όχι. Η Κυριακή θα έχει φύγει. Τελειώνει. Είναι το τελευταίο. Τώρα για να μην κάνουμε σχόλια και αρχίζουν και λένε, εγώ δεν είμαι ούτε καθεστώς ούτε τίποτα. Εγώ με αυτή την πενταετία τελειώνω. Και αλίμονό μου, αν δεν έχω εκμεταλλευτεί όποια λάθη μπορεί να έχω κάνει, όποια θετικά μπορεί να έχω κάνει, όποια εμπειρία μπορεί να έχω κάνει για να κάνω, να βάλω την πόλη στο σωστό δρόμο και να την κάνω πάλι μια άνετη, φιλόξενη και πάνω απ' όλα οικονομικά δυνατή πόλη που να γίνει, αν θέλετε, και τόπος προορισμού για κάποιους θα θέλουν να έρθουν να ξεκουραστούν και να ησυχάσουν εδώ. Σας ευχαριστούμε. Εγώ και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ειλικρινά θέλω να σας συγχαρώ για την ποιότητα των ερωτήσεων και την, που δεν είχαν σχέση με κανένα βαντάρισμα, αλλά είχαν σχέση με την απεικόνιση των ερωτήσεων που υποβάλλει ο απλός πολίτης στον κόσμο όταν με συναντάει. Αυτή είναι η δουλειά μας και έτσι την αισθάνομαι. Σας ευχαριστώ δηλαδή, για σας. Αυτό που ακούμε, το τι προβληματίζει τον πολίτη, να το μεταφέρουμε για να του δίνετε τις απαντήσεις, γιατί σίγουρα δεν είσαστε σε θέση και κανένας δεν είναι σε θέση να πιάνει τον κάθε πολίτη και να του δίνει απάντηση. Την Κυριακή το βράδυ, κύριε Θεοδόρου, δεν γιορτάζει. Σας καλούμε εδώ είμαστε μαζί. Να είστε σίγουροι, θα τα λέμε τακτικά, αλλά το θέμα είναι ότι μη θεωρήσει κανείς ότι είναι νίκη του Λιατσί. Ο Λιατσής είναι ένας από τους χιλιάδες. Είναι νίκη του λαού του Δήμου μας και των τεσσάρων παλιών Δήμων και νίκη αυτών που ξεπέρασαν τα όποια χωρίσματα και τα όποια εμπόδια δεν τους άφηναν να βρεθούμε από την αρχή μαζί και τώρα πια αγκαλιά συμπορευόμαστε για να κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα. Και το όνειρο είναι απλό. Ο πύργος να γίνει πρωτεύουσα και οι πολίτες του ευτυχισμένοι πολίτες. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση. Καλή σας νύχτα.
Η διαδικασία του δεύτερου γύρου των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών αλλάζει συγκριτικά με αυτήν που ακολουθήθηκε στον πρώτο γύρο, αφού οι ψηφοφόροι καλούνται να ψηφίσουν για τις ευρωεκλογές αλλά και για τους δήμους και τις περιφέρειες, τις οποίες δεν υπήρξε νικητής από τον πρώτο γύρο. Όσον αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, οι κάλπες θα ανοίξουν στις 7 το πρωί και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα και κατά την επαναληπτική ψηφοφορία, οι ψηφοφόροι δεν σημειώνουν σταυρό προτίμηση σε κανένα υποψήφιο σύμβουλο. Όλοι ψηφίζουν στα ίδια εκλογικά τμήματα που ψήφισαν και την προηγούμενη Κυριακή, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής. Στα ψηφοδέλτα των συνδυασμών για τις ευρωεκλογές μπορούν να τεθούν μέχρι και 4 σταυροί προτίμησης, σημειώνοντάς τον στον ψηφοδέλτιο δίπλα στο όνομα του καθενός υποψηφίου. Σε περίπτωση όμως που τεθούν από εκλογία περισσότεροι από 4 σταυροί προτίμησης, το ψηφοδέλτιο αυτό δεν είναι άκυρο, αλλά προσμετράται υπέρ του συνδυασμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένα σταυρός προτίμησης. Μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτερικών, οι ψηφοφόροι μπορούν να μάθουν πού ψηφίζουν. Συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα, το ονοματεπώνυμο, τουλάχιστον τα δύο πρώτα γράμματα, το πατρόνυμο, τουλάχιστον τα πρώτα δύο γράμματα και την χρονολογία γέννησης, μπορείτε να δείτε σε ποιο εκλογικό τμήμα ψηφίζετε. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την παρουσίαση των υποψηφίων ευρωβουλευτών εν ώψη των ευρωεκλογών στις 25 Μαΐου. Απόψε θα μιλάμε με την κυρία Σοφία Σακοράφα, γνωστή σε όλους σας, υποψήφια ευρωβουλευτή με το ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Σακοράφα είναι αυτή που μας έχει χαρίσει τόσες χαρές παίρνοντας διάφορα πρωταθλήματα στην Ευρώπη σε αγώνες τύπου. Κυρία Σακοράφα, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Θοδόρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Ευχαριστώ. Η τεχνολογία βέβαια εσείς στην Αθήνα, εμείς στον Πύργο, η τεχνολογία όμως αυτή τη χιλιομετρική απόσταση τη μηδενίζει. Δεν είναι πολύ όμορφο αυτό, κανείς να είναι τόσο μακριά αλλά να είναι και τόσο κοντά και να μπορεί να ανταλλάξει απόψεις, σκέψεις και να αισθάνεται ότι είναι δίπλα στον συνανθρωπό, ότι είναι πολύ σπουδαίο πράγμα, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Μόνο ο κύριος Σαμαράς δεν μπορεί να μηδενίσει την καταστροφή που έρχεται στην Ελλάδα, την ανεργία, τις μειωμένες συντάξεις και όλα τα επακόλουθα. Νομίζω κύριε Θεοδόρο ότι είναι η ώρα, η δική μας ώρα, να μηδενίσουμε αυτό που ο κύριος Σαμαράς δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει, να σταματήσουμε αν θέλετε αυτή την καταστροφή που με έναν πολύ επιτηδευμένο τρόπο έχει επιβληθεί στην πατρίδα μας, στους συνανθρώπους μας, στις οικογένειές μας. Μας έχει φτάσει σε κατάσταση, θα έλεγα, του απροχώρητου πια. Και είναι καιρός να αντιδράσουμε και να πραγματικά να δείξουμε ότι είμαστε ένας λαός ο οποίος και αντοχές έχει και θέληση και κυρίως έχει θέληση να ανασυνταχθεί και να ξαναφτιάξει μια χώρα και μια πατρίδα τόσο δυνατή όσο ήμασταν και πριν. Είναι η ώρα η δική μας κύριε Θεοδόρου και νομίζω πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία και να μην τη χάσουμε. Τον χαρακτηρίσατε Μαρία Αντουανέτα που μοιράζει ψηφιακά παντεσπάνια ο κύριος Σαμαράς. Όπως το λέτε είναι, γιατί ο κύριος Σαμαράς, επιτρέψτε μου να πω, τη στιγμή που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι υποχρεώσεις έχει υπογράψει και στους εταίρους του στην Ευρώπη, όσον αφορά τα εργασιακά μας, τους μισθούς μας, τις συντάξεις μας, τις περικοπές στα θέματα υγείας, παιδείας, στις κοινωνικές παροχές, το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς μόλις χθες είχε το θράσος, θα μου επιτρέψετε να πω, παρότι είναι ο Πρωθυπουργός μας, είχε το θράσος να βγει και να υποσχεθεί στον ελληνικό λαό 700.000 θέσεις εργασίας σε ανθρώπους οι οποίοι ξέρει ότι υποφέρουν και ότι είναι το όνειρό τους να έχουν έστω και ένα άτομο στην οικογένεια να δουλεύει, να υποσχεθεί ένα πράγμα το οποίο είναι αδύνατο, ανθρωπίνως αδύνατο, μέσα σε αυτό το λίγο χρονικό διάστημα που εκείνος είπε να πραγματοποιηθεί. Πρέπει λοιπόν ο κύριος Σαμαράς να καταλάβει ότι δεν μπορεί να παίζει με τις ζωές μας, δεν μπορεί να παίζει με τον ανθρώπινο πόνο και δεν μπορεί να βγαίνει να υπόσχεται, όπως είπατε και εσείς, παντεσπάνιες ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ούτε το καθημερινό τους φαγητό. Μάλιστα. Κυρία Σακοράφα, σήμερα ο κύριος Σόιμπλε έριξε μία βόμβα ότι Έλληνας πολιτικός είχε προτείνει έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Γνωρίζετε κάτι? Όχι, αλλά ο κύριος Σόιμπλε δεν με ξαφνιάζει καθόλου και θα το λέω, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω αν έχει γίνει αυτή η δήλωση με την έννοια ότι δεν προλαβαίνω και να τα παρακολουθήσω τώρα όλα εξαιτίας, αν θέλετε, της δράσης μας και του δρόμου που βρισκόμαστε συνεχώς ώστε να προλάβουμε να είμαστε παντού και να μιλάμε σε συγκεντρώσεις κτλ. Αλλά δεν θα με εξέπειτε να κάνει και μια τέτοια δήλωση, γιατί ο κύριος Σόιμπλε ξέρει πολύ καλά
πώς ακριβώς είχε γίνει και η προηγούμενη, αν θέλετε, αλλαγή πρωθυπουργού στη χώρα, με την γνωστή συζήτηση που είχε γίνει στις Κάνες και η οποία αποκαλύφθηκε πάρα πολύ πρόσφατα, όπως γνωρίζετε, στο γνωστό debate μεταξύ των υποψηφίων αρχηγών για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου αποκαλύφθηκε ο ρόλος που παίξαν και ο κύριος Μπαρόζο κυρίως στην αλλαγή του πρωθυπουργού της χώρας μας εκείνα το πολύ πολύ δύσκολο διάστημα για την πατρίδα μας. Οι ξένες δυνάμεις, όπως βλέπετε, που αισθάνονται δυνατές, που αισθάνονται ότι πρέπει να έχουν το πάνω χέρι παντού και να εξουσιάζουν τα πάντα και τους πάντες, δεν ολιγορούν μπροστά σε τίποτα. Ο κ. Σόιμπλε έκανε μια αντίστοιχη δήλωση. Ας μας αποκαλύψει ποιος είναι αυτός ο πολιτικός, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να τον ξέρει ο ελληνικός λαός, γιατί πρέπει και να τον κρίνει και να κριθεί και ο ίδιος από τον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Πιστεύετε, λένε ότι αυτές οι ευρωεκλογές είναι οι πιο κρίσιμες για τη χώρα μας. Πιστεύετε ότι θα έχουμε εξελίξεις εάν το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό από αυτό που περιμένει η συγκυβέρνηση σήμερα? Κοιτάξτε να δείτε, είναι κρίσιμες οι εκλογές ακριβώς γιατί αφορούν τις ζωές μας. Αλλού παίρνονται οι αποφάσεις, παίρνονται στο Ευρωκοινοβούλιο. Πρέπει να ψηφίσουμε για να στείλουμε τους καλύτερους στο Ευρωκοινοβούλιο. Στο Ευρωκοινοβούλιο ψηφίζονται νόμοι και παίρνονται αποφάσεις για τα επόμενα αρκετά χρόνια, για την πατρίδα μας, για εμάς, για τις ζωές μας. Άρα δεν πρέπει να λείψουμε από την κάλπη και να στείλουμε εκεί αυτούς που πρέπει να στείλουμε για να μπορέσουν να συνδιαμορφώσουν, αν θέλετε, τα νομοσχέδια, τους νόμους και τις αποφάσεις που παίρνονται εκεί. Πιστεύω ότι αν υπάρξει μια καθαρή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές, θα είναι μια ανατροπή για τα ευρωπαϊκά πράγματα. Θα είναι ένα μήνυμα που θα σταλθεί στα σκληρά διευθυντήρια των Βρυξελών και ένα μήνυμα, αν θέλετε, ελπίδας και για τους λαούς της Ευρώπης. Και σίγουρο είναι ότι η ψήφος των Ελλήνων πολιτών στις κάλπες την ημέρα των ευρωεκλογών θα δημιουργήσει και θα ξεκινήσει, αν θέλετε, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανατροπή και για τις αλλαγές, πολιτικές αλλαγές εννοώ, πολύ άμεσα στην πατρίδα μας. Θέλω να πιστεύω ότι αμέσως μετά τις ευρωεκλογές και με το αποτέλεσμα που θα είναι τέτοιο και συντριπτικό από την πλευρά του ελληνικού λαού ως άρνηση σε αυτό που μας συμβαίνει, ως άρνηση στα μνημόνια και στις σκληρές πολιτικές της λιτότητας, ότι πολύ σύντομα θα φέρουν και την κάλπη των εθνικών εκλογών. Μάλιστα. Συμφέρει τη χώρα μας να πάμε για εθνικές εκλογές μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών? Είναι η κατάλληλη στιγμή? Παραδείγματος χάρη, αν τις ευρωεκλογές πάρει ένα καλό ποσοστό ο ΣΥΡΙΖΑ, έρθει πρώτο κόμμα, θα ζητήσει εκλογές? Είναι σαν να με ρωτάτε αν πρέπει να σας πω, αν πρέπει να ζήσω ή να πεθάνω. Εγώ θέλω να ζήσω. Και επειδή θέλω να ζήσω, θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσω να επιβιώσω. Δεν πρόκειται να επιβιώσουμε με αυτές τις πολιτικές που ασκούνται αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας. Έχουμε μπει σε έναν κυκαιώνα και σε ένα σπιράλ από το οποίο δεν πρόκειται να βγούμε ποτέ. Δεν υπάρχει ούτε η παραμικρή ελπίδα ανασύνταξης, αν θέλετε, της χώρας, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει κανένα σχέδιο ανασυγκρότησης και παραγωγικής ανασυγκρότησης της πατρίδας. Άρα, πώς μπορεί αυτή η χώρα να βγει από τον κυκαιώνα της οικονομικής δυσπραγίας στην οποία μας έχουν ρίξει? Επισκοπώ, λέω εγώ, και τολμώ να το πω αυτό το πράγμα, εάν δεν τολμήσουν οι πολίτες να πιστέψουν στις δυνάμεις τους, να καταλάβουμε ότι έχουμε ένα απίθανο πλούτο στα χέρια μας και ότι αυτό το πλούτο τον οποίο εμείς παράγουμε, εμείς πρέπει να τον έχουμε, εμείς να τον διαχειριστούμε και να διανεμηθεί δίκαια σε όλους τους πολίτες, ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε καλά στη χώρα μας. Και να μην είμαστε μετανάστες φυσικά, έτσι, σε ξένες χώρες. Κυρία Σακοράφα, θα ήθελα να μιλάμε πολλή ώρα μαζί, αλλά ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πιεσμένος λόγω ότι πρέπει να πάτε και στη διακαναλική συνέντευξη τώρα στις 7.30, ήδη έπρεπε να είχατε ξεκινήσει. Να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί μας και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Καλή σας νύχτα. Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν χθες το πρωί στο Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο οι υποψήφοι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ Αλέκος Αρβανιτίδης και Νατάσα Παναγιωτάρα, κάνοντας κάλεσμα προς το λαό να εμπιστευτεί το κόμμα που δεν τους κορόιδεψε ποτέ, που δεν τους έδωσε ποτέ ψεύτικες ελπίδες. Ζήτησαν ταυτόχρονα ψήφο καταδίκης των κομμάτων που υλοποιούν τις πολιτικές που απορρέουν από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μάχη των ευρωεκλογών είναι μια κρίσιμη πολιτική αναμέτρηση, η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί από τον εργαζόμενο λαό.
να αξιοποιηθεί σωστά και προς όφελός του. Μέχρι την Κυριακή και μέχρι την κάλπη θα δυναμώσουν τα διλήμματα, οι εκβιασμοί, οι ψεύτικες ελπίδες και οι αυταπάτες τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης όσο και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Η μεν κυβέρνηση εκβιάζει τη συνείδηση του λαού και την εκλογική του συμπεριφορά μιλώντας για σταθερότητα που εννοεί συνέχιση και σταθερότητα στην ίδια αντιλαϊκή πολιτική, μια πολιτική που τσακίζει ζωές και δικαιώματα, μια πολιτική που θα συνεχίσει να μας αναγκάζει ως εργαζόμενο λαό να πληρώνουμε τα δάνεια για τους τραπεζίτες, μια πολιτική των απολύσεων, της σκληρής λιτότητας, της περικοπής στους μισθούς, στις συντάξεις, των αντιδραστικών αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων, γενικά μια αντιλαϊκή πολιτική που εκπορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχεδιάζεται, υλοποιείται από τα πολιτικά κόμματα και το πολιτικό υπαλληλικό προσωπικό της χώρας μας, συμφέρει και υπηρετεί την τόπια και ξένη πλουτοκρατία. Από μια τέτοια σταθερότητα δεν έχει ανάγκη ο λαός, μόνο χασούρα έχει. Από αυτήν τη σταθερότητα στην ίδια αντιλαϊκή πολιτική κερδισμένα θα είναι τα μεγάλα συμφέροντα. Και αυτό πρέπει να αποτελέσει κριτήριο ψήφου για το λαό μας, για τους εργάτες, για τους άνεργους, για τις γυναίκες, για τους αυτοαποσχολούμενους, για τους νέους και τις νέες. Από την άλλη και στην ίδια κατεύθυνση, η αξιωματική αντιπολίτευση. Θέλω να απευθυνθώ σε όλους όσους ακόμα και σήμερα δεν έχουν αποφασίσει τι θα κάνουν στην κάλπη. Θέλω να τους κοιτάξω στα μάτια και να τους πω ότι είναι πολύ πολύ σοβαρή η απόφαση της ψήφου. Πρέπει όλοι να πάνε να ψηφίσουν και αυτή τη φορά να μας εμπιστευτούν και να μας πιστέψουν. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που διαχρονικά λέει την αλήθεια. Πρέπει όλοι να στηρίξουν το ΚΚΕ, να στηρίξουν επί της ουσίας τον εαυτό τους. Πάμε χέρι-χέρι με τον εργάτη, με τον μικρό αγρότη, με τον αυτοαπασχολούμενο, με τον συνταξιούχο, με τον άνεργο. Είμαστε πάντα δίπλα τους, όλους τους αγώνες. Είναι η ψήφος η πιο σημαντική. Είχες ανάγκη να ανακαλύπτεις όλο το χρόνο ευκαιρίες για αγορές. Έγινε! LG 22 inch on LED με IPS panel μόνο 139 ευρώ. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας, καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά. Πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Αρχαία Ολυμπία. Ανδρίτσενα. Πύργος. Αμαλιάδα. Ανδραβίδα. Λεχενά. Γέρα Κασατικής, αλλά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα επέλεξαν τη δουλειά μας και την ποιότητα κατασκευής των υδρορώων μας. Με εξειδικευμένα μηχανήματα νέας τεχνολογίας και με ένα άρτια εκπαιδευμένο συνεργείο για τη γρήγορη τοποθέτηση, ερχόμαστε στο χώρο σας για τη μελέτη και κατασκευή των υδρορώων σας χωρίς πολλά μερεμέτια. Υδρορωές και λούκια από γνήσια μέταλλα αλουμινίου και χαλκού με τεράστια αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Στεγανά, με εργονομία, σε πολλά χρώματα και με σχάρα για την προστασία από πουλιά και φύλλα. Κάθετα λούκια με γωνίες που εφάπτουν στον τοίχο και χαρίζουν ομορφιά και εύκολη ροή των υδάτων. Ρωτήστε για τη δουλειά μας, τις τιμές μας και τη συνέπεια που διακρίνει το συνεργείο μας. Υδρορωές Λιακόπουλος, από το 1991 στο Λούκι.